Καλησπέρα φίλε και φίλοι. Θα ασχοληθούμε σήμερα με κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Θα ασχοληθούμε με τη Μακεδονία μας. Και γιατί μας κοροϊδεύουν όλοι μασώντας τα λόγια τους για τη Μακεδονία η οποία είναι μία μόνο και ελληνική και δεν, δεν χωράει ούτε μία αμφισβήτηση διότι όποιος υποστηρίζει κάτι το οποδήποτε διαφορετικό είναι απλά ανιστόρητος και πρέπει άμεσα η ελληνική κυβέρνηση ή οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση να πάρει πίσω Στη Συμφωνία των Σκοπίων. Για να μην πω ότι οι υπογράψαντες τη Συμφωνία των Σκοπίων θα πρέπει να κατηγορηθούν και για δεσκατή προδοσία. Θα το δούμε αυτόν τον καιρό. Έχουμε και λέμε. από το 2018 με τη συμφωνία δηλαδή τη συμφωνία των Πρεσπών το κράτος αυτό της Βαρντάσκα έχει πάρει μία ονομασία αρνούμε μέχρι και να την πω το τελευταίο καιρό Με την αλλαγή της ηγεσίας, βρίσκεται και πάλι στο προσκήνιο η χρήση του ονόματος. Από τον Πρόεδρο και τον Πρωθυπουργό της χώρας για το κράτος τους γίνεται αναφορά σε Μακεδόνες του Αιγαίου. Αλλά και αμφισβήτηση των αποτελεσμάτων της απογραφής του 2023 στην Αλβανία, σε σχέση με τον αριθμό των υπηκόων του που ζουν εκεί με το όνομα αυτό που έχει προκαλέσει αντιδράσεις όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Αλβανία, αλλά γενικότερα στα Βαλκάνια. Αλλά ακόμα και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτό και μόνο δείχνει το πόσο λανθασμένη ήταν η απόφαση της κυβέρνησης Τσίπρα να χαρίσει στους Σκοπιανούς κάτι που δεν τους ανήκει και ιστορικά, δικαιωματικά, εθνικά ακόμα αν το πάρετε έτσι, ανήκει στην Ελλάδα. Γενικά οι Σκοπιανοί δοκιμάζουν τις αντοχές των γειτόνων τους, αλλά και της διεθνούς κοινότητας. Και προφανώς οι κυβερνώντες στα Σκόπια το κάνουν σκοπίμως, εξυπηρετούντας άλλα συμφέροντα. Σαφέστατα, διαπράττουν μεγάλο σφάλμα για όλη την περιοχή. Ένα από τα μεγάλα κέρδη των Σκοπιανών με τη Συμφωνία των Πρεσπών ήταν η αναγνώριση της γλώσσα τους με το όνομα Μακεδονική. Κάτι που φυσικά δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Πρόκειται φυσικά για μια τεράστια ιστορική ανακρίβεια, αλλά και μια πραγματική κλοπή σε βάρος της χώρας μας. <χω> <χω> Με τη γλώσσα των Σκοπίων, για την ακρίβεια το γλω... <χω> γλωσσικό ιδίωμα που μιλούν οι περισσότεροι κάτοικοι της χώρας, ασχολήθηκε, εκτενώς, ο μεγάλος γλωσσολόγος Νικόλας Ανδριώτης, που έζησε από το 1906 έως το 1976. Γεννήθηκε στην Ήμβρο και δίδαξε για χρόνια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το οποίο δυνατείλεσε και πρίτανες, μάλιστα, το 1962 και το 1963 από το κεφάλαιο Ελληνική Διάλεκτος των Αρχαίων Μακεδόνων η Ελληνική Διάλεκτος των Αρχαίων Μακεδόνων και τα σημερινά ελληνικά ιδιώματα της Μακεδονίας και της άλλης Βόρειας Ελλάδος που περιέχεται στο σύγχρονο, στο συλλογικό έργο η γλώσσα της Μακεδονίας με επιμέλεια του σπουδαίου γλωσσολόγου Γιώργιου Μπαμπινιώτη προέρχονται από τα περισσότερα στοιχεία που θα σας πω σήμερα σε αυτή την εκπομπή. Πριν πιάσω όμως να αναλύσουμε αυτούς τους δύο κορυφαίους Έλληνες ακαδημαϊκούς, θέλω να σας δείξω αυτό που δεν τολμάει να δείξει κανείς. Είναι πάρα πολύ απλό και όμως κανείς δεν το έχει δείξει μέχρι σήμερα. Ίσως το έχω δείξει εγώ σε παλιότερες εκπομπές. Τα νομίσματα της εποχής εκείνης μπορούν να μας οδηγήσουν σε ασφαλείς συμπεράσματα. Θα δούμε εδώ <coughs> τώρα την προστινή όψη του λεγόμενου μακεδονικού στατήρα. Είναι ο χρυσός μακεδονικός στατήρας. Και θα βάλω και δίπλα την πίσω όψη του νομίσματος. Ο χρυσός διπλός στατήρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος εκδόθηκε πιθανότατα στο νομισματοκοπείο των εγών στη Βεργίνα, ανήκει στην πιο πλούσια βασιλική νομισματοκοπία της αρχαιότητας. Ο Αλέξανδρος ο Τρίτος κυκλοφόρησε χρυσά νομίσματα σύμφωνα με τον ατικό Σταθμητικό Κανόνα. Πιθανότατα μετά την κατάληψη της Τύρου. <coughs> Στην Αθήνα, λόγω των μεταλλίων αργύρου, είχαν αργυρά νομίσματα. Ασημένια δηλαδή. Ενώ στη Μακεδονία, λόγω του πλούσιου χρυσού του εδάφους είχαν χρυσά νομίσματα. Η εικονογραφία των νομισμάτων μιλάει από μόνη της για την ελληνικότητα της Μακεδονίας που κανένας δεν τολμάει να αναφέρει. Στην μπροστά όψη είναι ξεκάθαρα η κεφαλή της Αθηνάς φορώντας κορινθιακό κράνος. Το πρόσωπο της θεάς απεικονίζεται σε δεξί προφίλ. Στην πίσω όψη είναι η φτερεωτή θεά Νίκη κρατάει στεφάνι στο δεξί της χέρι και στη λίδα, δηλαδή ιστό στο αριστερό. Το πεδίο αριστερά, στο πεδίο αριστερά απεικονίζεται ένας κεραυνός. Κάτω από το φτερό της νίκης υπάρχει ένα μονόγραμμα. Στα δεξιά αναγράφεται η λέξη Αλεξάνδρου. Οι Σλάβοι και όλες οι γενιές μετά δεν είχαν καμία σχέση ούτε με την Αθήνα, ούτε με την Κόρινθο, ούτε με την Ελλάδα είναι ξεκάθαρο και η συζήτηση θα μπορούσε να τελειώσει εδώ αν δεν υπήρχαν και άλλα γλωσσικά ιδιώματα τα οποία μας έχουν προσθέσει αυτοί οι δύο σπουδαίοι ακαδημαϊκοί και ε, θα αφαιρέσω τώρα τις εικόνες αυτές. Ο Αλέξανδρος έβαλε τη Θεά Αθηνά για να εξευμενήσει τους Αθηναίους και να τον βοηθήσουν στην εκστρατεία του, όπου ήθελε να πάρει τη νίκη, γι' αυτό την έβαλε και στην άλλη πλευρά, και από εκεί και πέρα είχε και το ιστίο των καραβιών που θα βοηθούσαν στην, στον αγώνα του. Μέχρι και τον Αλέξανδρο, θέλω να το σημειώσετε αυτό γιατί έχει κρύβει πολλά με τα. να τα ονομάσω με τα φυσικά ε, κλειδιά, μέχρι και τον Αλέξανδρο τα νομίσματα είχαν επάνω μορφές θεών. Τα νομισματοκοπία βρίσκονταν παραπλεύρος των ναών. Στο νομισματοκοπείο κάτω από την Ακρόπολη σώζεται ακόμα η επιστήλιος επιγραφή που γράφει ότι το νόμισμα ανήκει στους θεούς και δεν έχει κανένας δικαίωμα να το διαταράξει. Κάτι το οποίο έγινε μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου, όπου δημιουργήθηκαν πέντε διαφορετικά βασίλεια και για να ξεχωρίζουν μεταξύ τους, έβαλαν, ο κάθε βασιλέας έβαλε επάνω την πρωτομή του εκεί ακριβώς έχουμε ένα ιστορικό μεγάλο γεγονός που το νόμισμα για πρώτη φορά ιστορικά στην Ελλάδα περνάει από τους θεούς στον άνθρωπο. Αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αλλά αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα, θα την κάνουμε άλλη ώρα. Τώρα, η Βαλγανική Χερσόνησος, κατοικούταν κατά τους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους, καθώς και τους πρώτους αιώνες της Βυζαντινής Αυτοκατορίας, από καθαρούς Έλληνες. Και εξελιδισμένους θρακοηλυρικούς. Ως τον 7ο μετά Χριστόν τα όρια της ελληνικής γλώσσας στη Βαλκανική άρχισαν από τις εκβολές του ποταμού Γενούσου, Σκούμπι στην Αδριατική, περνούσαν νότια από τα Σκόπια, από την Σαρδική Σόφια και κατά μήκο τη του έμου και κατέληγαν στον εύξηνο Πόντο. Βορειότερα από αυτή τη γραμμή να σας βάλω και την αντίστοιχη φωτογραφία Εδώ βλέπουμε την ελληνική γλώσσα. Βορειότερα από αυτή τη γραμμή υπήρχε η γραμμή Τζιρεκέκ. Επικρατούσε στην αρχαιότητα η θρακοηλυρική για τους Ρωμαίους και πρώμι, πρώιμους Βυζαντινούς χρόνους η λατινική γλώσσα. Οι Σλάβοι κατά τον έκτο μετά Χριστών αιώνων άρχισαν να κατεβαίνουν νοτιότερα και να κάνουν ληστρικές επιδρομές κατά του Βυζαντίου. Μόνιμη εγκατάστασή τους μεταξύ Δούναβη και Έμου έγινε για πρώτη φορά στις αρχές του 7ου μετά Χριστού αιώνα. Οι Σλάβοι συνέχισαν τις επιδρομές στη Βόρειο Βαλκανική, ενώ αργότερα εγκαταστάθηκαν ως γεωργοί και βοσκή σε περιοχέ τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η οποία του είχε υποτάξει. Εδώ είναι τα όρια της γλώσσας. Νομίζω είναι ευδιάκριτα. η σλαβική γλώσσα άρχισε σταδιακά να διαδίδεται και στο βόρειο τμήμα της Μακεδονίας από Σλάβους δούλους και αγρότες που οι Βυζαντινοί εκαθιστούσαν για να καλλιεργήσουν τα κτήματά τους από Έλληνες εχμαλώτος των Βουλγάρων που εξαγοραζόταν μετά από χρόνια εχμαλωσίας και επέστρεφαν στα σπίτια τους έχοντας μάθει σλαβικά από Έλληνες της Μακεδονίας που συναλλασσόταν με σλαβόφωνους και μάθηναν σλαβικά που είναι η γλώσσα που μαθαίνεται ευκολότερα σε αντίθεση με τα ελληνικά που είναι μια γλώσσα που μαθαίνεται πολύ δύσκολα. Κατά το Μεσαίωνα, η γλώσσα που εξακολουθούσε να κυριαρχεί στο βόρειο τμήμα της Μακεδονίας ήταν η ελληνική. Γιατί ο αστικός πληθυσμός να ξαναγυρίσω λίγο πίσω να σας τονίσω ότι το ίδιο λάθος γίνεται και σήμερα Δηλαδή, οι Βυζαντινοί έπαιρναν, έφερναν Σλάβους τους οποίους έδιναν τα χωράφια τους να τα δουλέψουν ή ως βοσκοί και τους έβαζαν μέσα στη γη τους αυτά τα λάθη έχει πληρώσει το Βυζάντιο, τα ίδια λάθη κάνουμε και εμείς τώρα. Τα οποία θα τα πληρώσουμε και εμείς. Δεν υπάρχει θέμα. Κατά το Μεσαίωνα λοιπόν, η γλώσσα που εξακολουθούσε να κυριαρχεί στο βόρειο τμήμα της Μακεδονίας ήταν η ελληνική, γιατί ο αστικός πληθυσμός παρέμενε ελληνικός. Στα χρόνια όμως της τουρκοκρατίας, οι Τούρκοι αγάδες συνέχισαν σε μεγαλύτερο βαθμό να φέρνουν Σλάβους κολίγους για να καλλιεργούν τα τσιφλίκια τους. Ο βαθμιαίος αυτός εξλαβισμός περιορίστηκε στη Βόρεια Μακεδονία καθώς το τμήμα της Μακεδονίας που ανήκει σήμερα στην Ελλάδα, η δύναμη του ελληνισμού, με κέντρο τη Θεσσαλονίκη φυσικά, ήταν τεράστια. Όσοι Σλάβοι διείσδιαν κατά καιρού σε αυτό το κομμάτι, <coughs> αμφομοιωνόταν σχεδόν άμεσα. Οι Σλάβοι του κράτους των Σκοπίων, απέκτησαν κρατική υπόσταση μόλις τον 20ο αιώνα. Κυβερνήθηκαν κατά καιρού από τους Βυζαντινούς, από τους Βουλγάρους, τους Σέρβους ή και τους Τούρκους. Μετά τους Βαλκανικούς πολέμους το 1912-13, η περιοχή δόθηκε στη Σερβία, που αρχικά την εσωμάτωσε ως επαρχία Βαρντάσκα, ή Μπαναβίνα. <coughs> Και αργότερα το 1944 ως ομοσπονδιακό κράτος Μακεδονία της τότε Γιουγκοσλαβίας. Εκεί φυσικά που κανείς από τους Έλληνες πολιτικούς δεν ενήργησε όπως έπρεπε να έχει ενεργήσει. <coughs> Η γλώσσα που μιλούν στην πλειονότητά τους οι κάτοικοι των Σκοπίων που είναι εντελώς αυθαίρετα ονομάστηκε έτσι όπως ονομάστηκε, είναι απλά ένα γλωσσικό ιδίωμα με στενούς δεσμούς προς τη βουλγαρική γλώσσα αλλά και τη σερβική γλώσσα. Σύμφωνα με τις αρχές της γλωσσολογίας δεν μπορεί να ονομαστεί αυτοτελής γλώσσα όπως οι δύο προηγούμενες. Τα μόνα σαφή σύνορα του γλωσσικού αυτού ιδιώματο είναι προς την ελληνική γλώσσα και συμπίπτουν περίπου με τα σύνορα της χώρας μας με, με τα σκόπια εκτός από μια μικρή σφίνα που σχηματίζει το ιδίωμα αυτό βόρεια της Καστοριάς. Το ιδίωμα αυτό είναι μια μεταβατική γλώσσα ανάμεσα στη σερβική και στη βουλγαρική γλώσσα όσο προχωρά κανείς προς τη Βουλγαρία, λιγοστεύουν τα σέρβικα γνωρίσματα και πληθαίνουν τα βουλγάρικα αντίστροφα. Οι σέρβοι γλωσσολόγοι δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στα κοινά τους γνωρίσματα με τη σερβική και οι βούλγαροι στα κοινά τους γνωρίσματα με τη βουλγαρική. <κοί> Για να υποστηρίξουν οι πρώτοι ότι το ιδίωμα αυτό είναι προέκταση της σερβικής, και η δεύτερη της Βουλγαρικής προσαρμόζουν τη γλώσσα των Σκοπιανών στα δικά τους ιδιώματα. Το γλωσσικό ιδίωμα των Σκοπιών έχει φωνητικούς νεοτερισμούς απέναντι στην αρχαία Σλαβική. Έστρεψε, έτρεψε το φωνήεν μικρό γερ B σε e. Κάτι που έγινε και στη Ρωσική και σε μερικά ιδιώματα της Βουλγαρικής. Έτρεψε το φωνητικό L σε όλ όπως το τόλτ σε τλτ Κάτι που έγινε επίσης και στη Ρωσική. Πολλά κοινά γνωρίσματα έχει το σκοπιανό γλωσσικό ιδίωμα με τη, με τη σερβική και τη βουλγαρική γλώσσα. Ενώ έχει και ελάχιστα ιδιαίτερα δικά του γνωρίσματα. Πάντως τα κοινά γνωρίσματα του γλωσσικού ιδιώματος του κράτους στο σκοπείο είναι περισσότερα με τη βουλγαρική γλώσσα παρά με τη σερβική. Σύμφωνα με τον Αλεξάνδρ Βάλιαντ, είναι ένα ιδίωμα που ανήκει μάλλον σε βουλγάρο-μακεδονική ενότητα, η οποία αντιτίθεται σε μία άλλη ενότητα, τη σερβοκροατική. Κατάγεται απευθείας από ένα σλαβικό ιδίωμα που μιλιόταν τότε τον 9ο και τον 10ο αιώνα στη Βόρεια Μακεδονία και το οποίο μετέφρασαν οι κύριλο και Μεθόδιος την Αγία Γραφή. Τα κοινά με τη Σερβική είναι όψιμα και εισχωρούσαν στο ιδίωμα ιδιαίτερα μετά τις κατακτήσεις του Στέφανου Δουσάν. Όπως συμβαίνει και στις άλλες σλαβικές γλώσσες βαλκανικής, η γλώσσα που επηρέασε περισσότερο το γλωσσικό ιδίωμα των Σκοπίων είναι η ελληνική. Η συνεχής και για αιώνες αδιάκοπη γειτονία της χώρας αυτής με ελληνικές περιοχές, η διαρκής πολιτιστική επικοινωνία των κατοίκων της με Έλληνες, η μακροχρόνια διοίκησή της από το Βυζαντινό κράτος και την Ορθόδοξη Ελληνική Εκκλησία και το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων της προέρχεται από Έλληνες που εξλαβίστηκαν εξηγούν σε μεγάλο βαθμό το πλήθος των ελληνικών λέξεων που υπάρχουν στο γλωσσικό ιδίωμα των Σκοπίων. Μάλιστα, παλιότεροι θεωρούσαν ότι επρόκειτο για ελληνική διάλεκτο με σλαβικά στοιχεία, κάτι που φυσικά δεν ισχύει. Το μεγάλο πλήθος των ελληνικών λέξεων οφείλεται στο ότι οι Έλληνες που ζούσαν στη Βόρεια Μακεδονία αφομοιώθηκαν με βραδύτερους ρυθμούς από τους Σλάβους. Έτσι για πολλά χρόνια ήταν δίγλωση. Το στάδιο αυτό της δίγλωσίας τους επέτρεψε να διατηρήσουν σε ένα μεγάλο βαθμό λεξιλογιο, λεξικό θησαυρό της ελληνικής γλώσσα. Απομένει λοιπόν να δούμε πώς θα έπρεπε, κατά το σπουδαίο Νικόλα Ανδριώτη, να ονομάζεται το γλωσσικό ιδίωμα των Σκοπίων. Η σλαβόφωνη του κράτους των Σκοπίων ονόμαζα τον εαυτό τους Βουλγάρι, σερβικός τύπος της λέξης Βουλγάρι. ο Βάλιαντ που είπαμε πριν στο βιβλίο του Le Problem de Mesle Macedonien του 1938 γράφει και τους ονομάζει Μπούλγαροι Est Zusmeden λεμόμ Ethnic de Slav Μακεδονινιές. Η ακριβή εθνική, η ακριβής εθνική ονομασία των Μακεδόνων Σλάβων είναι Βούλγαρη. Το 1861 οι αδερφή Μιλαντίνοβ εξέδωσαν δημοτικό τραγούδια των Σκοπίων σε μια συλλογή με τίτλο «Μπουλγκάρσκι, Ναρόντι, Πέσνι». Αλλά και οι Έλληνες θεωρούσαν τους κατοίκους της περιοχής των Σκοπίων «βούλγαρους». Όπως φαίνεται και στο μακεδονικό λεξικό του 16ου αιώνα, ένα γλωσσάριο από 300 301 Σλαβικές λέξεις και φράσεις της περιοχής Καστοριάς, γραμμένες με ελληνικά γράμματα, και με αντίστοιχη ελληνική μετάφραση που έχει συνταχθεί από ανώνυμο Έλληνα και εκδόθηκε το 1958 από τον Γκαλένι και τον Βαλιάντ. Πόσο όμως στους Σέρβοι θα μπορούσαν να διατηρήσουν στο έδαφος τους ένα λαό που αυτοκαλείται Μπουλγαρή, επινόησαν έτσι έναν άλλο όνομα, το Μακεδόνες που είχαν όμως χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά στις αρχές του 20ου αιώνα οι Ρώσοι πανσλαβιστές, κάτι μάλλον αρκετά άγνωστο. <coughs> Ποιο όνομα όμως τελικά έπρεπε να πάρει το ιδίωμα αυτό ενός σλαβόφωνου λαού που αποδεικνύεται ότι δεν είναι παρά ένα ιδίωμα ή διάλεκτος της βουλγαρικής με πλήθος επηρεασμένων λέξεων από την ελληνική, αλλά και ομοιότητες από τη βουλγαρική και τη σλαβική γλώσσα. Την απάντηση την δίνει ο Ανδριώτης. Είναι βουλγαρική. Ή σλαβοβονική. Ή έστω και σλαβική της Βόρειας Μακεδονίας όμως καθώς κάτι τέτοιο θα τερμάτιζε τις όποιες φιλοδοξίες όσων επιβουλεύονταν την ελληνική Μακεδονία και θα προτιμούσαν τους όρους Μακεδονία, Μακεδόνες και κατ' επέκταση μακεδονική γλώσσα, φαίνεται ότι η νέα ηγεσία των Σκοπίων έχει αποφασίσει να ασκήσει πολιτική φανατισμού και μυσαλλοδοξίας. Το βέβαιο είναι ότι αν συνεχίσει με αυτό το σκεπτικό, το υβρίδιο κρατήδιο αυτό που κυβερνά δεν θα έχει πολύ μέλλον. Είναι ανιστόρητη και επικίνδυνη αυτή που μηχανεύτηκαν τον όρο Μακεδονία για τους Μπουλγαροί ή τους Βαρντάσκα, γεννηθεί το θέλημά του.